Παρέμβαση στην εκπομπή ο πρόεδρος του αστυνομικού συνδέσμου, ο κύριος Κυριάκος Χαραλάμπους. Κύριε Χαραλάμπους, καλώς σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ζητήσατε παρέμβαση, πείτε μας το λόγο. Ως Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, πρώτα απ' όλα, θα θέλαμε να εκφράσουμε την θλίψη και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Κύριε Χαραλάμπους, δεν σας ακούμε καλά. Σας παρακαλώ, σταθεροποιηθείτε σε ένα σημείο να έχετε λήψη να μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα. Αν και δεν είναι της ώρας να τοποθετηθούμε, γιατί για εμάς προέχουν οι έρευνες, είμαστε αναγκασμένοι να τοποθετηθούμε. Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε μια απαξίωση των παιδών μας για τις πρωτοφανείς υποθέσεις που διερευνούν, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πετύχει πολλά. Με τη μεθοδικότητα, τον επαγγελματισμό, την ευσυνησία και την αποτελεσματικότητά του. Δεν σας προβληματίζει αυτό, κύριε Χαραλάμπους, ότι ενώ η ανακριτική έρευνα δείχνει να έχει αποτελέσματα, όσο μεγαλώνουν τα αποτελέσματα, μεγαλώνουν και επικρίσεις για το πώς η αστυνομία χειρίστηκε αυτή την υπόθεση. Αυτές οι καταγγελίες που εκτοξεύονται και οι επικρίσεις εναντίον των μελών μας, είναι ατεκμηριώτες και ανεδαφικές. Και θα σας εξηγήσω αμέσως για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, η κοινωνία. Τα μέλη μας κατηγορούν διότι δεν ενεργήσαν άμεσα. Παρόλο που έκαναν τη δουλειά τους όπως το επέτρεπε η νομοθεσία. Να σας πληροφορήσω, κύριε Κιμητρή, ότι η άσκη των τηλεπαιδημιακών δεδομένων επιτρέπεται κατά την ερεύνηση αδικημάτων που τιμωρούνται με 5 χρόνια φυλάκισης και πάνω, να πάντα με τις πρόνοιες των νομοθεσιών, νομοθεσίας και του συντάγματος. Σε υποθέσεις εν λίγων των προσώπων δεν επιτρέπεται η άσκηση των τηλεοπτικών δεδομένων. Γιατί κατά το συγκεκριμένο χρόνο δεν διερευνάται οποιοδήποτε αδίκημα. Είχαμε νωρίτερα ένα νομικό που λέει ότι υπάρχει το αδίκημα της απαγωγής που επιτρέπει την άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Δεν μπορεί η αστυνομία θεωρητικά ή να πιθανολογεί ότι έγινε μια απαγωγή. Οι πιθανολογίες δεν μπορείς να πας στο δικαστήριο για να εκδώσεις διατάγματα. Χρειάζεσαι μαρτυρία. Κατά τον χρόνο που διερευνούνται υποθέσεις εν λίγων των προσώπων, δεν υπάρχουν αυτές οι μαρτυρίες που να μπορούμε να αποταθούμε εμείς στο δικαστήριο. Ναι, κύριε Χαραλάμπους, δεν χρειάζεται να πιθανολογείς. Λες όμως ότι πάω με δια της οδού που μου επιτρέπει η νομοθεσία να κάνω κάποια πράγματα για να μπορέσω να διερευνήσω μια υπόθεση. Ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε όμως όταν λέτε ότι άδικα κατηγορείται η αστυνομία για τον τρόπο που ενδεχομένως χειρίστηκε αυτή την υπόθεση, ξενίζει αυτές τις μέρες, καθώς έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται τουλάχιστον από το 16 με τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας να δολοφονεί ανενόχλητος, να υπήρχαν καταγγελίες στις αρχές, άνθρωποι να πήγαιναν, να έγραφαν δημόσια, να πήγαιναν ξανά, να ενοχλούσαν την αστυνομία. Η αστυνομία όμως, κύριε Χαραλάμπους, δεν τους έλεγε ότι η νομοθεσία δεν μας επιτρέπει την άρση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Η αστυνομία φέρεται να τους έλεγε τι χολοσκάς για μια Φιλιππινέζα έφυγε στα κατεχόμενα. Αυτή ήταν η απάντηση. Εγώ σας λέω ότι με πιθανολογίες και χωρίς μαρτυρία δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Ένα άλλο απλό θέμα που θέλω να δείξω, ότι για το ίδιο νομικό πρόβλημα υπάρχει και με τις κάρτες προπληρωμένης τηλεφωνίας, που όποιος θέλει πάει σε έναν περίπτερο, αγοράζει μια 10 κάρτες ανώνυμα, χωρίς να μπορεί να εντοπιστεί. Και ένα απλό παράδειγμα, εντελώς απλό για να καταλάβει ο κόσμος, κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, από τα σχολεία τηλεφωνούν ότι υπάρχει σχημόμα στα σχολεία. Αμέσως πρέπει να τρέξει η αστυνομία, να πάρει τα αστυνομικούς σκύλους πυροτεχνικούς, να εκκαινώσει τα σχολεία. Και δεν μπορούμε, λόγω της νομοθεσίας, με μια απλή άρση να εντοπίσουμε αστυνομικούνται πίσω από την ανωνυμία. Οι αστυνομικοί, να ξέρετε, εφαρμόζουν τις νομοθεσίες και δεν είναι υπεύθυνοι για τα κενά που υπάρχουν στις νομοθεσίες. Και για να βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη, να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται, γιατί σήμερα έπρεπε να παίρνει συγχαρητήρια η αστυνομία, όχι να επικρίνεται. Εντοπίστηκε ένα πτώμα από έναν πρόσωπο. Άμεσα η αστυνομία προχώρησε να αναγνώρισε αυτό το πτώμα. Άμεσα. Κάποιες μεθόδους.
Ναι, κύριε Χαραλαμπούσκη, υπήρξε μια καταγγελία από χρόνια πριν που λένε κάποιοι θα μπορούσε να λειτουργήσει το ίδιο άμεσα και τότε, όπως λειτουργήσε σήμερα και έφτασε σιγά-σιγά στην εξιχνίαση κι άλλων εγκληματικών ενεργειών. Μάλιστα. Αυτό θέλω να εξηγήσω στον κόσμο, ότι δεν μπορούσε να ενεργήσει με τον ίδιο τρόπο τότε η αστυνομία. Δεν μπορούσε να ψάξει τα ηλεκτρονικά ίχνη του Ορέστη τότε, λέτε, που έγινε καταγγελία από τη Mary Rose. Σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούσε να κάνει άσχετο δεδομένο. Γι' αυτό έλεγε στον κύριο Κουτρουκί όταν κατέγγελε την εξαφάνιση ότι Μίχολο Κάς και πήγε στα κατεχόμενα, επειδή δεν μπορούσε να ψάξει τα ηλεκτρονικά του ίχνη. Εγώ σας λέω ότι η νομοθεσία δεν μας προεπέτρεπε. Εντάξει, κύριε Χαραλαμπούση, έχουμε καταλάβει ότι προσπαθεί να βγει η αστυνομία μπροστά τώρα με γραμμή άμυνα σε αυτό το σημείο. Όσο καταγράψαμε την άποψή σας. Θα βάζουμε τα ερωτήματα, θα κάνουμε κουβέντα και μαζί σας.